Την κάθετη άρνηση του Δήμου Μεσολογγίου για τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στην πόλη, εξέφρασε ο Δήμαρχος Νίκος Καραπάνος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε χθες. Ο κ. Καραπάνος, παίρνοντας αφορμή από τα δημοσιεύματα που θέλουν το αεροδρόμιο να μετατρέπεται σε χώρο φιλοξενίας προσφύγων, τόνισε ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα υποβαθμιστεί το ΤΕΗ, δίπλα στο οποίο βρίσκεται και το αεροδρόμιο. Ζήτησε μάλιστα από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων να λάβουν αρνητική απόφαση στα συμβούλια τους προκειμένου να ενισχυθεί η θέση του Δήμου. Θέλω κατηγορηματικά να πω ότι και στην προηγούμενη συμβούλια ένα τέτοιο θέμα το οποίο έχει να κάνει και με ανθρώπινες ψυχές, αλλά απ' την άλλη το καταλαβαίνουμε απολύτως και συμπαραστηκόμαστε με όποιο τρόπο μπορούμε και θα το κάνουμε και στη συνέχεια, αλλά απ' την άλλη έχει να κάνει και με μια ευαίσθητη τουριστική περιοχή η οποία ήδη είναι επιφορτισμένη με χιλιάδες ειδικές επιστημονικές ομάδες και καταλαβαίνετε για ποιους μιλάω, στο να ενισχύονται και να προσθέτουν προβλήματα όταν ήδη δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα που ταλανίζουν τόσα χρόνια με την παραματικότητα και όχι μόνο την περιοχή μας. Θυμίζω γεγονότα που έχουν συμβεί χρόνια και συνεχίζουν στο εσωτερικό και όχι μόνο και στις Ιλιάδες. Θυμίζω στο Μεσολόγγι, οξύ το πρόβλημα και εδώ. Έτσι λοιπόν ένα τέτοιο κέντρο ιδιαίτερα δίπλα σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως αναφέρεται πάντα ξαναλέω ανεπιβεβαιωμένες πληροφορίες που έχει να κάνει με το τεχνολογικό ίδρυμα της πόλης μας που πλέον έχει μετονομαστεί σε Αθηνικής Ελλάδας αλλά και με την υποβάθμιση της περιοχής έτσι ώστε δώσουμε όντως, πώς το λένε, να δώσουμε τροφή να συζητάμε για όχι μόνο αναβάθμιση του τεχνολογικού ιδρύματος, του ΤΕΗ δηλαδή, αν εγκατασταθώ στο αεροδρόμιο όπως γράφει το πρώτο θέμα, αλλά για υποβάθμιση απόλυτη πλέον, θεωρώ και εμένουμε στην αρχική μας πρόταση την αρνητική αυτή στάση που έχουμε απέναντι σε αυτό κατηγορηματικά για εγκατάσταση hot-spot στο Δήμο μας, εφόσον έχει προηγηθεί δύο διαβουλεύσεις μάλιστα και δεν έχουν προλαθεί αντίστοιχα σημεία στην πόλη μας. Δεν υπάρχουν χώροι που να πηγαίνουν στις υπογραφές. Έχει εξαφληθεί αυτό στην πρώτη φάση. Έτσι λοιπόν, πονηρά δημοσιεύματα του τύπου μας αφήνουν αδιάφορους και κάθετα αδιάφορους όταν δεν έχουμε πάρει θέση. Οφείλω όμως να γίνω κοινωνός εδώ στο Δήμο μας και να ζητήσω τις επόμενες μέρες από όλους τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και των 19 αποφάσεις τοπικού του συμβουλίου, στο τοπικό του συμβουλίο. Για το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν κύριε Πρόεδρε, με έγγραφο το οποίο θα φύγει άμεσα την εβδομάδα αυτή, θα συζητηθούν οι προτάσεις περί εγκατάστασης hot-spot και των 19 τοπικών κοινοτήτων, έτσι ώστε όλος ο Δήμος γίνει κοινωνός του προβλήματος και αν θέλετε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να ξαναπαναφέρουμε το θέμα. Λέω λοιπόν την αρνητική μας, την κάθετη άποψη ότι διαφωνούμε για συγκεκριμένους λόγους, όχι γενικώς και αορίστως, και αυτό θα προσπαθήσουμε να το επικοινωνήσουμε τις επόμενες μέρες με όλο το Δήμο μας και με αποφάσεις που θα ζητήσουμε από όλες τις τοπικές κοινότητες, δηλαδή από τις τοπικές κοινωνίες του Δήμου μας, έτσι ώστε να είμαστε ομόφωνα, θεωρώ, αρνητικοί ή ό,τι προκύψει σε αυτό το θέμα.